δουλεύει και αν είναι σε λειτουργία. Και λέω, διότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, θα αναφέρω έτσι χαρακτηριστικά μερικά. Ο δρόμος από τη διαστάθμιση Καλατζογιώκος Αγρίλη έχει μείνει ο μισός. Ο δρόμος προς την Αγία, από την Ιατρά Αγία Κυριακή, Μαραδούπολη κτλ., ο οποίος θα δεχτεί πρόσθετη επιβάρηση από τον 1η Αυγούστου που θα κλείσει ο δρόμος από πάνω και θα πέσει όλη η τύχη από κάτω, υπάρχουν σημεία τα οποία είναι την πλάγια του δρόμου. Δεν ξέρω πού είναι και γιατί δεν λειτουργεί, αν μας ενημερώσει κάποιος. Νομίζω ότι τώρα το χρειαζόμαστε, το τώρα ποτέ. Ένα δεύτερο, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τα μπάζα της πλατείας του Πόλιου Θεατρών που είναι σπασμένα εδώ και καιρό στο ανατολικό μέρος. Παίρνονται σίδερα, οικοδομικά, με το σίδερα δηλαδή. Υπάρχουν πολλά παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες. Υπάρχει κίνδυνος και πέρα από τον όποιο κίνδυνο εγκυμονεί η κατάσταση αυτή, νομίζω ότι αυτό πρέπει να απομακρυνθούν τα μπάζα, το συντομότερο, γιατί δεν είναι η εικόνα, δεν τιμά κανένα. Επίσης, για την πλατεία των Φιλιατών, θα ήθελα να ρωτήσω αν είχατε πει, κύριε Βλάχο, ότι τα παγκάκια θα επανέλθουν μόλις φτιάξει ο καιρός. Δεν ξέρω πού έχουν πάει και γίνεται και τα λοιπά, αλλά πέρα από τους όποιο σκοπό είχαν κατά νου η εμφυμάτηση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για τα παγκάκια αυτά, νομίζω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να καθίσει, να ξεκουραστεί και να και το καφέ στην πλατεία και να συζητήσει πέρα από τα πόρτα που λέμε. Και επίσης, θέλω να μία βλάβη, κύριε Πρόεδρε της ΕΙΑΤ, εκεί στον Αφρίλη, στη διασταύρωση προδίγει κάτι, έχει το νερό, μήνα από λίγο. Και τρέχουν δύο έτσι νερό στο δρόμο. Ένα σταθμό που ανέβαινε από τη διαστάμενο του Αγρίου κάτω, το ΤΑΠ, προ την πλευρά του Άλλα Ζωνίου. Και τρέχει σε δύο σημεία. Και απορώ γιατί τόσο καιρό μένει άφτιακτο και χάνουμε τόσο νερό. Αυτά έτσι για να μην έχουν και πολύ πρόβλημα. Όσο για το τρακτέρ τώρα, όπω σα έλεγε, το τρακτέρ ήταν πολύ προκομμένο. Τώρα το φέραμε, ούτε ο ίδιο ο Καήλ δεν ήξερε πώ δουλεύει. Κατεβάσαμε στην Αθήνα την εταιρεία να εκπαιδεύσει κάποιον υπάλληλο. Και εκπαιδεύσαμε το Σωτηρόπουλο. Μία μέρα το εκπαιδεύσαμε, δύο μέρε σε κάθε εταιρεία εδώ και να εκπαιδεύσουμε. Ο οποίο το παιδί ήταν το αντίθετο, και είμαστε μια την κατάσταση που ξέρει τώρα. Και προσπαθούμε τώρα να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο να ανέβει στο κρατέρι πάνω αυτό και να το λέει κομπιούτερ. Και είναι κομπιούτερ. Και πολλοί δεν αναλαμβάνουν, δηλαδή δεν παίρνουν την αισθήνη. Προσπαθούμε να πετύχει και βγει σαν να μην κάνει ένα αντίθετο σαν τραχτέρι. Προσπαθούμε κάποιον κατάλληλο να τον αναλάβει. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή έχει βλάβει το μηχάνημα ή... Δεν έχει βλάβει, κάτι είχε... Έχει βλάβει, το έχει φτιάξει, πέρανε, φτιαγμένε. Έχει βλάβει. Αύριο να πρέπει να βρούμε οδηγό, δουλεύει το τραχτέρι. Η βλάβη έχει αποκαλυφθεί. Έχει βλάβει. Δεν είπα ότι είναι κακό να υποστεί ένα μηχάνημα βλάβη ή αν υποστεί. Ήταν μια ρύθμιση που είχε κάνει. Μπορεί να πει τώρα ότι την αντιπροσωπεία και να υποστεί μια βλάβη. Για ποιου δύο λόγου. Το ερώτημα είναι πότε μπορεί να αποκατασταθεί. Είναι απαραίτητο. Έχει αποκατασταθεί. Και ιδιαίτερα επιμένω και επαναλαμβάνω, κύριε Αντιδήμαρχε, στο κομμάτι αυτό που προανέφερα, το οποίο θα δεχτεί υπερβολική πίεση. Πολλά τώρα το καλοκαίρι. Όλη η πλατεία. Επιπροσθέτω στο κομμάτι, είναι στενό. Δεν βλέπουν μια στιγμή. Και ιδιαίτερα στην περιοχή εκεί που λέμε το κάνει τη Αγία Κυριακή. Τα κλαδιά δεξιά και αριστερά. Το σανία μα πώ του πέφτουν πάλι. Πάνω τα κόσα του παντού, αλλά εκεί από τον 1ο-8ο Λάγο κόβει τον δρόμο. Αν είναι σε πόρτο, αποκτήσει ακριβώ. Γιατί κίνησε και τα φορτηγά και όλα πάνω από κάτω. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να δώσουμε σε όλου την δυνατότητα να ελέγχουν τον δρόμο.
Με αυτό μια και αναφέρθηκε και τέτοιο το ζήτημα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Θέλω να μας πείτε, κύριε Πρόεδρε, οι αποφάσεις για τις εκδηλώσεις και το χρόνο που θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις αυτές σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό του Δήμου Κρυφυλίας, πώς παίρνονται και έρχονται την παραμονή να τις ψηφίσουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, εγώ πήρα mail για τον Κοντολάζο στις 11:55 τα μεσάνυχτα της Κυριακής. 11:55 πήρα το mail και 9:00 το πρωί είχα συμβούλιο. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα και θα έπρεπε εγώ το πρωί, επειδή μου κάνατε και την παρατήρηση σε εισαγωγικά και βάζω την πράξη, όταν στην αρχή να δω αν θα ψηφίσει ή θα ψηφίσει. Έχω πει λοιπόν δημόσια μέσα στο Συμβούλιο για πράγματα τα οποία δεν είμαι ενημερωμένο, δεν μπορώ να ψηφίσω, έστω και αν είναι θετική ή αρνητική η ψήφο μου. Γιατί δεν γνωρίζω. Οφείλουμε, λέω, γιατί είμαι αντιπρόεδρο του Γεωργοπαιδί, να μα ενημερώνετε, να κάνετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Κόμματος, να συναποφασίζουμε και μα τρετώσει. Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε πρόταση. Ή έχουμε μόνο το δικαίωμα να πάμε να αναφερθούμε αύριο το πρωί. Έχετε δικαίωμα να κάνετε πρόταση. Λοιπόν, πώς λοιπόν θα πάω αύριο το πρωί εγώ που έχουμε 10 η ώρα αύριο συμβούλιο στα Πλιαδρά, ποια θα είναι η αντιπρόταση δική μου, όταν δεν μπορώ να είμαι έτοιμο να σας φέρω μια άλλη πρόταση. Ενδεχομένως καλύτερη, ενδεχομένως χειρότερη, ενδεχομένως οικονομικότερη, ενδεχομένως ακριβότερη. Λοιπόν, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά γιατί πόσο θέλει το τέτοιο, πώς αποφασίζετε. Και καλείτε εμάς όλους το Διοικητικό Συμβούλιο να νομοποιήσουμε την απόφαση την οποία μας φέρνετε. Νομίζω ότι είστε σε λάθος δρόμο. Και αν θέλετε, με αφορμή αυτό το, η τακτική, δεν είναι τακτική που χτίζει συνεργασίες ή μπορεί να χτίσει μία αμοιβαία, αν θέλετε, να το πω, μία αμοιβαία πορεία για το καλό της Κρυφυλίας. Καλώς ή κακώς σήμερα είστε δημοτική αρχή, οφείλουμε το μέτρο και εκεί που επιβάλλεται και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αλλά όταν δεν μας επιτρέπεται να σας βοηθήσουμε, δεν είναι δυνατόν να ζητάτε από εμάς αποκλειστικά και μόνο την ψήφο μας να αναγνωρίσουμε τις αποφάσεις που παίρνετε και καλούμε θα εμείς να δούμε τις 12 τα μεσάγια. Πώς θα το δούμε.